Η ζωή του Αγίου Νεκταρίου γίνεται ταινία. Στο ελληνοαμερικανικό φιλμ θα παίζουν Έλληνες και ξένοι ηθοποιοί, μεταξύ των οποίων και ο χολιγουδιανός στάρ Μίκι Ρούρκ. Τα γυρίσματα μετά από το αναγκαστικό διάλειμμα λόγω κορονοϊού ξεκίνησαν και πάλι και οι συντελεστές μίλησαν στην Άννα Σταματιάδου. Η συγκλονιστική ιστορία του Αγίου Νεκταρίου, του προστάτη των φτωχών, που συκοφαντήθηκε και δοκιμάστηκε ως ολίγη, αλλά ποτέ δεν έχασε την πίστη του στο Θεό, συγκίνησε και τον χολιγουντιανό στάρ Μίκι Ρούρκ. Ο γνωστός ηθοποιός θα υποδηθεί τον παράλυτο, στον οποίο έγινε το πρώτο θαύμα από τον Άγιο. Στο ελληνοαμερικανικό φιλμ με τίτλο «Ο άνθρωπος του Θεού» πρωταγωνιστούν ο Άρης Σερβετάλης και πολλοί ακόμη γνωστοί ηθοποιοί. Κάνω τον πατέρα του Νεκτάριου εγώ στην ταινία. Υποτίθεται αυτόν που έχει πάρει υπό την επίβλεψή του. Είναι κατεξοχήν θρησκευτική ταινία με την έννοια και της αμφισβήτησης, γιατί δείχνει την περιπέτεια ενός Αγίου για να φτάσει και να ξεπεράσει τις αγκυλώσεις που υπάρχουν συνήθως στο ιερατείο. Πάντα έχω χαρά όταν ξεκινάω μια κοινή ταινία. Ο ρόλος που υποδίουμε είναι ένας πλούσιος Έλληνας της Αιγύπτου. Μεγαλοαστός, ο οποίος ήταν υποστηρικτής της εκκλησίας μας, ήταν και μεγάλος υποστηρικτής του Αγίου Νεκταρίου. Τα γυρίσματα θα ξεκινούσαν αρχές Μαρτίου σε Ελλάδα, Αίγυπτο και Βαλκανικές χώρες, αλλά αναβλήθηκαν λόγω πανδημίας. Οι κάμερες και τα φώτα θα ανοίξουν τελικά στις αρχές Ιουνίου από την Αθήνα και την Αίγινα, το νησί όπου χιλιάδες πιστοί σειραιώνουν κάθε χρόνο για να προσκυνήσουν το μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου. Στο φιλμ θα παίζει και ο Ρώσος αστέρας Αλεξάνδερ Πετρόφ, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει η Σέρβα Γελένα Ποποβίτς. Υποδίουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δεχθεί τη μοίρα να το χτυπάει αλίπητα και μη έχοντας πού να πάει και πού να απευθυνθεί, η μόδη του έξοδος είναι ο Άγιος Νεκτάριος. Η ταινία θα βγει στους κινηματογράφους από την Feel Good τον Νοέμβριο, στην επέτειο των 100 χρόνων από την κοίμηση του Αγίου Νεκταρίου.